Να οργανώσουμε την πάλη, όχι μόνο για αυτά, απέναντι στο νέο αντεργατικό έκτρωμα, αλλά και για την προστασία της υγείας μας. Την προστασία της υγείας μας που αναφέραμε, ας πούμε, πριν. Απαιτείται επομένως εδώ και τώρα να οργανωθεί η μαζική αντίδραση όλων των εργαζομένων και στην περιοχή μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας, η μαζική διεκδίκηση κρίσιμων αιτημάτων που πρέπει να βάλουμε στα συνδικάτα μας. Μπορούν και πρέπει να οργανωθούν άμεσα οι συνεδριάσεις, με όσες δυσκολίες έχει ακόμη περίοδος. Έχουμε τις υποδομές, το αποδεικνύουμε και σήμερα εδώ με αυτή την πρωτοβουλία, ότι τρόπος υπάρχει και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας παίρνοντας τα μέτρα και να υπάρχει συλλογική λειτουργία διαζώσης, όχι αυτό που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση, στα συνδικάτα. Αυτό για το οποίο μάθαμε να είναι τα συνδικάτα. Η φυσική συμμετοχή λοιπόν των ίδιων των μελών τους στη δράση, στη συζήτηση, λοιπόν, στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων του κάθε συνδικάτου και στον προσανατολισμό του. Επομένως, να προχωρήσουμε αποφασιστικά το επόμενο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας και όρους μαζικής προπαγάνδας, μαζικής εξόρμησης στους χώρους δουλειάς, οργανώνοντας μορφές όπως είναι οι εκδηλώσεις, όπως είναι οι συσκέψεις, με επίκεντρο πάντα το χώρο δουλειάς και με στόχο κόσμος να οργανώνεται, να μαζικοποιούνται τα συνδικάτα, να συγκροτούνται επιτροπές αγώνα, μέρος στο μέρος, σε κάθε χώρο δουλειάς. Αυτός είναι στόχος, ήταν και είναι και παραμένει και μπροστά στην Πρωτομαγιά και μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Ως διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, έχουμε ήδη επιβεβαιώσει την απόφασή μας, πέρα για την Πρωτομαγιά, για απεργιακή κινητοποίηση, όταν η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει αυτό το νέο αντεργατικό έκτρωμα σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος του λαού μας. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να δουλέψουμε δραστήρια, με αποφασιστικότητα, με διάθεση, με μαχητικότητα, να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις στη μάχη. Αυτό είναι κρίσιμο, συνάδελφοι. Να συμβάλλουμε να δημιουργηθεί πραγματικά ένα ισχυρό μέτωπο αντίστασης και πάλης των συνδικάτων απέναντι σε όλα αυτά, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς ζωής με δικαιώματα, σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς καμιά εμπλοκή του κράτους, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση σημαντικών δικαιωμάτων, προστασία της υγείας του λαού.